είναι γενικός παθολόγος, μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μιλάω για τον κύριο Νίκο Λαθουράκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, μια χαρά είστε. Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Λοιπόν, κορονοϊός, γρίπη, γρίπη, κορονοϊός, εμβόλια και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται όλα σε εξέλιξη. Αυτό που πρωτίστως ο κόσμος, επειδή ακούμε διάφορα και το ξέρετε ότι ακούγονται διάφορα και το ξέρετε ότι παίζουμε μεταξύ μας είτε καλός είτε κακός στο χαλασμένο τηλέφωνο, που δίνεται προτεραιότητα, κύριε Λαθουράκη? Ναι, αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζουμε βρίσκεται σε έξαρση το πανδημικό κύμα του κορονοϊού και αναμένεται τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει και η έναρξη της εποχικής γρίπης, και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στάση που θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε το τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα να προστατευτούμε, γιατί ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης των λοιμωδών αυτών νοσημάτων είναι ο εμβολιασμός, και γι' αυτό θα πρέπει να χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα. Για πηγαίνετε στο παρασύνθημα για να δω τι σημαίνει σωστός προγραμματισμός για εσάς. Σωστός προγραμματισμός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει διαθέσιμο το επικαιροποιημένο εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο περιλαμβάνει τα πρώτα στελέχη του κορονοϊού, τα αρχαίγωνα στελέχη, συν τα καινούργια στελέχη της όμικρον 4 και όμικρον 5. Για το εμβόλιο αυτό είναι διαθέσιμο, υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες και θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό τους εμβολιασμό και έχει περάσει έστω και 3 μήνες από την προηγούμενη αναμνηστική δόση. Επίσης, όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό το προηγούμενο διάστημα και έχουν ολοκληρώσει το βασικό τους εμβολιασμό και αυτοί που έχουν περάσει 3 μήνες από την νόσησή τους μπορούν να εμβολιαστούν με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αυτή είναι η πρώτη αυτή τη στιγμή αναγκαιότητα. Mm. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Αλλά η συμβουλή είναι, περιμένετε, γιατί πρέπει. Μα ούτως ή άλλως νομίζω ότι και αν πας στο γιατρό σου ή αν πας σε ένα κέντρο και θέλεις να εμβολιαστείς, ότι και έχεις κάνει τα 3 πρώτα εμβόλια, ότι θα σε ρωτήσουν σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι, αν έχεις την ανοσία ακόμα ή κλπ. Γι' αυτό το τρίμηνο που είπατε πριν από λίγο, ή όχι. Δεν υπάρχει καμιά ερώτηση ανοσίας. Από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, έχει περάσει 3 μήνες από την τελευταία δόση, μπορούμε να εμβολιαστούμε ξανά. Και αν έχει αρρωστήσει. Ναι, αν έχει αρρωστήσει. Αν έχουμε αρρωστήσει, επίσης, αν έχει περάσει 1 τρίμηνο από την νόσο, μπορούμε να εμβολιαστούμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ωραία. Αυτό Πάμε. Είναι σαφές και νομίζω ότι δεν συζητάμε μόνο για τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες είναι αναγκαιότητα. Εννοούμε για όλο τον πληθυσμό, ο οποίος έχει το δικαίωμα να εμβολιαστεί. Πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες θέλετε να πείτε και εφόσον σαφέστατα το επιθυμεί. Είναι αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στελέχη και τα καινούργια για τα οποία ακούμε πολύ συχνά πράγματα, δηλαδή όμικρον 5, υποπαραλλαγές, κένταυρος κλπ, τα οποία μαθαίνουμε. Όχι, είναι το περιλαμβάνει. Τα αρχαίγωνα, όπως είπατε μόνο. Τις παραλλαγές όμικρον 4 και όμικρον 5. Δεν περιλαμβάνει καινούργια στελέχη. Μάλιστα. Που ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί ουσιαστικά. Αυτό είναι ένα εμβόλιο επικαιροποιημένη τέταρτη δόση που θα διαρκέσει. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι απορίες για το υπόλοιπο, ας πούμε, ένα χρόνο. Μία φορά το χρόνο θα γίνεται, έχει διευκρινιστεί? Δεν υπάρχουν ακόμα, όχι, δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν αυτό έχει και αυτό νομίζω ότι θα ακολουθήσει την εξέλιξη της πανδημίας και τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα έχουμε μέσα στο χειμώνα. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις σας. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο εμβόλιο της γρίπης, εάν μπορεί να γίνει παράλληλα και κοντά με το εμβόλιο του κορονοϊού, διότι τώρα εδώ είδαμε και εκείνο το άλλο το παράδοξο, να βγαίνουν στην αγορά και self-test που σου δείχνουν τι γίνεται και με τον κορονοϊό και με την γρίπη παράλληλα. Ναι, είναι αυτά τα καινούργια τεστ τα οποία δεν είναι παράξενα, λειτουργούν με την ίδια λογική. Και μπορείς να διαγνώσεις ένα νόσημα το οποίο, γιατί και η γρήπη και ο κορονοϊός έχουν κοινά συμπτώματα, αν νοσεί κάποιος από γρήπη ή από κορονοϊό. Από εκεί και πέρα, οι συστάσεις του εμβολιασμού είναι καθορισμένες, όπως κάθε χρόνο λοιπόν, και πολύ περισσότερο φέτος που αναμένεται ο ιός της γρήπης να κυκλοφορεί παράλληλα με τον κορονοϊό, είναι ιδιαίτερη σημασία του αντιγρυπτικού εμβολιασμού κατά προτεραιότητα των ομάδων υψηλού κινδύνου, τόσο σε ενήλικες και ως σε παιδιά, νομίζω πρέπει να αναφέρουμε, όλα τα άτομα ηλικίας
άνω των 60. Όλα τα άτομα από 6 μηνών και πάνω, τα οποία έχουν έναν επιβαρυντικό παράγοντα, όπως χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, άσθμα, χαπ, καρδιακή νόσο, είναι άνοσο κατασταλμένα, έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων, έχουν ζαχαρώδη, διαβήτη ή κάποιο άλλο μεταβολικό νόσημα, έχουν χρόνια νευροπάθεια ή υπατοπάθεια, άτομα με νευρολογικά, νευρομυϊκά νοσήματα, έγκυες γυναίκες, θυλάτουσες, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, εργαζόμενοι σε χώρους υπηρεσιών υγείας, όπως γιατροί, φοιτητές, επαγγελματίες υγείας. Mm-hmm. Αυτοί ανήκουν σε ομάδες οι οποίες είναι κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα και κατά κύριο λόγο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, το οποίο μπορεί να εμβολιαστεί κάποιος ώστε να αναμένουμε μετά το επιδημικό κύμα της γρίπης, το οποίο αρχίζει προς το τέλη Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε από τώρα, γιατί θα το ζητηθεί και αργότερα, ότι ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει και καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης, τα άτομα τα οποία δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται μία φορά το χρόνο, έτσι. Και νομίζω καλύτερο διάστημα είναι να εμβολιαστούν για τη γρίπη όλοι από αρχές μέχρι μέσα Νοέμβρη. Και είμαστε... Για να κρατήσει και περισσότερο, δηλαδή να μας πάει εκεί και το Φεβρουάριο και Μάρτιο. Ξέρετε από την Μάρτιο άλλη... Μάρτιο έχουμε... Ναι. Mm-hmm. Μάρτιο έχουμε, ναι, πείτε το, εγώ σας διέκοψα. Ναι, το Μάρτιο έχουμε νομίζω και μεγάλη έξαρση, ιδίως στην Κρήτη. Ο Μάρτιος είναι ένας μήνας ο οποίος κατεξοχήν έχουμε εποχική γρίπη. Μάλιστα. Ξέρετε, γιατρέ, πέρυσι πολλοί έπεσαν πάνω σε περιπτώσεις και δυσκολίες όπου υπήρχαν μεγάλες λίστες αναμονής για να προμηθευτεί κάποιος το αντιγρυπτικό εμβόλιο, παρά του ότι είχε υποθεί ότι, ξέρετε, ήταν μειωμένη ζήτηση. Εν τούτης, εγώ θυμάμαι να υπάρχουν λίστες μεγάλες και υπήρχαν και περιπτώσεις όπου κάποιος δεν μπορούσε εύκολα να βρει το εμβόλιο γιατί είχαν καθυστερήσει κάποια ασφαλιστικά ταμεία να γράφουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο και πήγαν ακόμα και μέσα στον Ιανουάριο και έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το βρουν. Ξέρετε φέτος τι γίνεται, όλα τα ταμεία μπορούν, έχουν μπει ήδη σε αυτή τη διαδικασία, γιατί το εμβόλιο χωρίς να υπάρχει συνταγή γιατρού δεν μπορεί κάποιος να το αγοράσει. Ναι, ακριβώς. Η παροχή του εμβολίου γίνεται πάντα με μετρική συνταγή, υποχρεωτικά ηλεκτρονικός, εκτός από κάποιες ορισμένες εξαιρέσεις, πολύ σπάνιες, για ανθρώπους που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που δεν έχουν άμκα, μπορεί να υπάρχει χειρόγραφη συνταγογράφηση, αλλά είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αφορά όλα τα ταμεία τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη να χορηγούν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Μάλιστα. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει. Κρατάμε αυτές τις πληροφορίες. Για εσάς, ο Νοέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες και σας καλημερίζω. Σας αποχαιρετώ, γιατρέ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.